Μπαίνουμε στη συζήτηση με τον κύριο Σταθάκη που του χρωστάμε μια κανονική εκπομπή που θα αρχίσει όπως πρέπει. Και καλησπερίζω τον κύριο Κωνσταντίνο Μίχαλο, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπερίζω σας, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Καλησπέρα και σας. Θέλω να ξεκινήσουμε με ένα-δυο πολύ σύντομα δικά σας ερωτήματα προς τον Υπουργό. Κύριε Μίχαλε. Ναι, καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Αυτό το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω είναι πότε θα έχουμε επιτέλους το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ΣΕΣ 2014-2020, διότι εκεί ξέρετε ότι μεγάλος αντίπαλος είναι ο ίδιος ο χρόνος και έχουμε χάσει πραγματικά πολύτιμο χρόνο. Και βεβαίως σε ό,τι αφορά τον αναπτυξιακό, θυμάμαι από τότε που είχατε αναλάβει καθήκοντα στα τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, όταν είχαμε και μια συνάντηση, ήταν θέμα δύο περίπου τριών μηνών μέχρι να ολοκληρώσετε τις απαραίτητες αλλαγές, διότι ενθυμούμε στη συζήτηση που είχαμε να μου πείτε ότι το Νοέμβριο μήνα που μας είχε γίνει παρουσίαση από την προηγούμενη κυβέρνηση σχετικά με τον αναπτυξιακό νόμο, ότι κάποιες αλλαγές θα θέλατε να κάνετε πάνω σε αυτό το πρωταθέν νομοσχέδιο και θα το φέρνατε το ταχύτερο δυνατό. Δεν έχουμε δει ούτε αναπτυξιακό, ούτε βεβαίως και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα, εκτός από κάποια προγράμματα γέφυρες που στην ουσία καλύπτουν υποχρεώσεις της προηγούμενης περίοδου. Κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι το πρώτο ερώτημα αφορά τη νέα προγραμματική περίοδο. Εκεί έχουν οι άξονες είναι φτιαγμένοι από την προηγούμενη κυβέρνηση. Εντός η κεντρική μας προσπάθεια ήταν να ξεκινήσει κανονικά και ξεκινάει κανονικά. Είναι φτιαγμένες επιτελικές μορφές. Η κυβέρνηση είχε δύο επιτυχίες. Πρώτον, αυξάνεται η προκαταβολή των νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ του 2014-2020 από 7% στο 14% μετά από συμφωνία της Κομισιόν και επικύρωση από το Ευρωκοινοβούλιο. Και η δεύτερη επιτυχία ότι λάβαμε περίπου ένα δις δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ομαλή χρηματοδότηση της έναρξης του νέου ΕΣΠΑ. Τα προγράμματα λοιπόν. Από την Τράπεζα Επενδύσεων εννοείται. Ναι, ναι. Αυτό είναι για να καλύψει όμως τα προγράμματα τα οποία είναι ήδη σε εξέλιξη και όπως ξέρετε δεν έχουν. Και την εκκίνηση στο καινούριο. Παράλληλα και την εκκίνηση. Και την εκκίνηση στο καινούριο. Είναι στο πλαίσιο των 2 δις επιπρόσθετων πόρων που θα χρειαστούμε κατά την έναρξη αυτή. Τώρα για τον αναπτυξιακό νόμο. Η προσπάθεια που κάναμε είναι ότι κάναμε μεγάλες αλλαγές τελικά στον αναπτυξιακό νόμο. Είναι ήδη σε διαβούλευση με 120 φορείς από όλη την Ελλάδα. Συμμετέχουν φυσικά και τα επιμελητήρια. Η πρόθεσή μας είναι να καταθέσουμε λίγο πριν ή λίγο μετά τα Χριστούγεννα. Κύριε Υπουργέ, μια που έχουμε τα επιμελητήρια εδώ, αλλά και τον κύριο Κορκίδη, τον οποίο θέλω να δούμε, θα απελευθερώσω τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Σήμερα θα είναι σύντομες οι παρεμβάσεις, διότι μας τον φάγανε το χρόνο τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάω στον κύριο Κορκίδη, αφού ρωτήσω τον κύριο Υπουργό τι θα γίνει με τις εργοδοτικές εισφορές εν ώψη μάλιστα και των αλλαγών στο ασφαλιστικό, αν θα αυξηθούν. Έχω πολλά ερωτήματα από εργοδότες, αν θα αυξηθούν οι εργοδοτικές εισφορές. Νομίζω ότι που είναι από τις υψηλότερες ήδη στην Ευρώπη. Καλά, αυτό θα συζητήσουμε να ψηλότερο στην Ευρώπη. Όπως ξέρετε, οι εργοδοτικές εισφορές μειώθηκαν κάποιες τρεις μονάδες. Υπό συζήτηση και υπό καθεστώς μόνο που θα κριθεί εντελώς απαραίτητο, μπορεί να αυξηθούν κατά μία μονάδα και όχι περισσότερο. Αλλά και αυτό όχι υπό συνθήκες μάλλον, αν κριθεί απαραίτητο, πρόθεση να παραμείνουν όπως είναι εδώ. Μάλιστα. Κύριε Κορκίδη, την ερώτησή σας στον Υπουργό. Μου επιτρέπετε να σας πω και να αναφέρω, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ότι η μισθοδοσία του ιδιωτικού τομέα είναι 32 δισεκατομμύρια το χρόνο. Από αυτά τα 26 δις είναι ο μεικτός μισθός και 6,3 δις είναι οι εργοδοτικές εισφορές. Και υπάρχουν κατηγορίες μισθών που πραγματικά πολλές φορές φτάνει να παίρνει ο εργαζόμενος το 49% του συνολικού εργατικού κόστους και το 51% το κράτος.
Να πάω στην ερώτηση όμως που νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον και ξέρω ότι διαπραγματεύεται ο κύριος Υπουργός αυτές τις μέρες. Έχουμε πάρει και μια προθεσμία. Τι πρόκειται να γίνει με τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια που είναι και το φιλέτο των funds στο εξωτερικό? Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι ελληνικό πρόβλημα. Βεβαίως ξέρουμε ότι υπάρχουν 97 δισεκατομμύρια συνολικός δανεισμός στις επιχειρήσεις, εκ των οποίων το 52% σήμερα είναι στο κόκκινο. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχει και κάτι ευρύτερο. Στην Ευρώπη, 826 κακά δάνεια, τα οποία μολύνουν τους ισολογισμούς των τραπεζών και 400 δισεκατομμύρια από αυτά θέλουν να τα ξεφορτωθούν. Μήπως η Ελλάδα είναι πάλι, αν θέλετε, ένα πείραμα στο τι πρόκειται να γίνει με τα κόκκινα ή τα κακά δάνεια, όπως λένε οι Ευρωπαίοι? Δεν ξέρω. Εμείς προφανώς θέλουμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε έννοια πειράματος. Αυτό προσπαθούμε και αυτή είναι... Η πρόθεση είναι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τον οποίο μπορεί το τραπεζικό σύστημα, το οποίο δεν μπορεί να συνεχίσει με τόσα κόκκινα δάνεια στο εσωτερικό του. 107 δις στο σύνολο. Ακριβώς. Προφανώς στην Ευρώπη ο μέσος όρος κόκκινων δανείων στις τράπεζες είναι 5-7% των χορηγήσεων. Εδώ είναι 50%. Άρα η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τον οποίο θα γίνει γρήγορη αποκλιμάκωση των κόκκινων δανείων στο τραπεζικό σύστημα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει αν σταματήσει αυτό που ισχύει επί 5 χρόνια, το να μην γίνεται απολύτως τίποτα. Θεωρούμε ότι τώρα με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την ένταξη στο ευρωπαϊκό ενιαίο σύστημα είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνει μια γρήγορη αποκλιμάκωση εντός του τραπεζικού συστήματος, αρκεί να υπάρξουν οι σωστές λύσεις. Περίπου το μισό, το 50% των κόκκινων δανείων, χωρίς να διαταραχθούν όλα αυτά που υπονοείται, και ταυτόχρονα να διερευνηθούν τρόποι και διαδικασίες με τις οποίες οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες μπορούν να φτάσουν σε συμφωνίες για... που με κάποιους κανόνες θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα το οποίο είναι υπαρκτό, όπως ξέρετε, και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κύριε Υπουργέ, το υπάρχει περίπτωση... Ποιος θα είναι, Υπουργέ? Υπάρχει περίπτωση στις επιχειρήσεις που είναι βιώσιμες. Γιατί ξέρουμε ότι και πιέζουν. Έχουν έλλειψη ρευστότητας. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής των τραπεζών στο μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν οι επιχειρήσεις χωρίς να έχουν το βάρος του δανεισμού και της αποπληρωμής του? Προβλέπετε κάτι τέτοιο σε αυτή τη συμφωνία για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια? Το ένα είναι το ξέρετε ότι θα είναι μετατροπή μέρους του δάνειου στις μετοχές. Και ο δεύτερο υπαρκτό θέμα είναι πώς μαζί με την αναδιάρθρωση των δανείων των παλιών θα υπάρχει δυνατότητα κάποιας νέας χρηματοδότησης επιχείρησης. Αυτά είναι τα επίμαχα θέματα και αυτά είναι προς συζήτηση, νομίζω, στον επόμενο κύκλο διαπραγματεύσεων. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κορκίδη για την παρέμβασή του. Εγώ έχω το εξής ερώτημα, Υπουργέ. Ξέρουμε και το έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Βλέπουμε τους θεσμούς να πιέζουν τα ξένα αυτά φαν, στα οποία αναφέρθηκε και ο κ. Κορκίδης πριν λίγο, να πάρουν ένα μέρος από τα κακά επιχειρηματικά δάνεια. Κάποια στιγμή είχε μπει και ένα όριο από 1 εκατομμύριο ευρώ και πάνω οφειλής, μετά έπεσε αυτό. Τις τελευταίες εβδομάδες ακούσαμε ότι θα βάλουν χέρι και στα σπίτια, στα στεγαστικά δάνεια. Εσείς τι δέσμευση παίρνετε? Θα είναι μέσα στο τελικό παιχνίδι και τα ξένα φαν ή όχι? Νομίζω ότι η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Θεωρούμε ότι τα στεγαστικά δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ορισμένες άλλες κατηγορίες καταναλωτικών δανείων δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να λειτουργήσουν στο πλαίσιο των αγορών που υπονοείται. Ορισμένες κατηγορίες επιχειρηματικών δανείων, αλλά στο πλαίσιο πάντα μιας βάσης η οποία ξεκινάει από τις τράπεζες και όχι μιας αυτόνομης αγοράς η οποία θα λειτουργεί. Αλλά με βάση τις τράπεζες μπορεί να υπάρξουν κάποιοι κανόνες με τους οποίους μπορεί να διευκολυνθεί η αναδιάρθρωση που είπα πριν και στον κύριο Κορκίδη. Κύριε Υπουργέ, όμως υπάρχει ένα ζήτημα. Με βάση την ανακεφαλαιοποίηση, ξέρουμε ότι οι ξένοι επενδυτές, οι οποίοι παρεπιπτόντως πρέπει να πούμε ότι αγόρασαν πολύ φθηνά, θα έχουν τον πρώτο λόγο, και από τη στιγμή που δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει, ούτε η κυβέρνηση, να μπουν τα funds για τα οποία μιλάγαμε και στα στεγαστικά, τα οποία δεν προστατεύονται. Ρητά από τον νόμο.
δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα γιατί δεν υπάρχει νομοθεσία. Η νομοθεσία προστατεύει κάποιους. Όχι, όχι. Για να φτιαχτεί αγορά στην οποία να λειτουργούν τα funds και να μπορούν να αγοράζουν επιχειρηματικά ή οποιαδήποτε άλλη κατηγορία δανείων, χρειάζεται νέα νομοθεσία. Χωρίς αυτή δεν μπορούν. Αυτό που μπορούν να κάνουν οι τράπεζες, χωρίς νέα νομοθεσία, είναι περιορισμένα πράγματα. Μπορούν να προσλάβουν εταιρείες που θα διαχειρίζονται τα δάνεια που ανήκουν στις τράπεζες. Δεν μπορούν να τα πουλήσουν. Χρειάζεται να φτιαχτεί νομοθεσία για να μπορούν να τα πουλούν. Μπορούν να κάνουν συνεργασίες με ορισμένα funds για συγχρηματοδότηση κάποιων. Ναι, μιλάμε για αυτές τις τακτικές. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Ναι. Δεν μπορούν να οδηγήσουν σε πώληση των δανείων τους προς τρίτους και τη δημιουργία μιας αγοράς στην οποία θα γίνονται αγοροπολισίες αυτών των δανείων. Κύριε Σταθάκη, στη Real News, την Κυριακή, για τα στεγαστικά, για τα κόκκινα δάνεια, προαναγγείλατε και δύο αλλαγές. Δηλαδή το μέρος του εισοδήματος που θα μπορεί να πληρώνει το 5% ή το 10% για τα ενδιάμεσα, με κοινή υπουργική απόφαση, καθώς είπατε ότι και το υπερβάλλον μέρος της αξίας του δανείου, πέραν της σημερινής εμπορικής, θα αφαιρείται από τον υπολογισμό της δόσης, θα παγώνει και στη συνέχεια ενδεχομένως μετά την τριετία θα διαγραφεί. Πότε θα γίνουν, θα υλοποιηθούν αυτές οι αλλαγές? Νομίζω ότι ο νόμος θα είναι σε πλήρη εφαρμογή, όπως ξέρετε, από 1η-1η του 2016. Και θα υπάρχουν και αυτές οι δύο αλλαγές που γίνονται. Δηλαδή, μέρος του εισοδήματος που θα μπορεί να. Και οι οδηγίες της Τράπεζας Ελλάδος πρέπει να θεσμοθετηθούν μέχρι τότε, μαζί και η συμπληρωματική. Έχει βέβαια εδώ ένα θολόκο, έχει ένα θολό σημείο και μία παγίδα. Διότι αν κάποια από αυτά τα δάνεια πραγματικά, με τις συνθήκες και τα όρια που θα βάλετε, κουρευτούν, διαγραφούν, πάει καλά. Διαφορετικά θα κεφαλαιοποιηθούν, θα ξανατοκιστούν και στη συνέχεια ο δανειολήπτης ή ο κληρονόμος του δανειολήπτης στο τέλος θα κληθεί να πληρώσει όχι απλά το ίδιο δάνειο, μια μισή φορά το δάνειο πάνω. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα που θα πρέπει να το ρυθμίσετε. Η απάντηση είναι κατηγορηματικά ότι πρέπει να ρυθμιστεί. Το πνεύμα του νόμου όπως υπάρχει λέει το εξής, ότι η τράπεζα πρέπει να εγγράψει τη ζημιά από την αξία που είχε το ακίνητο όταν δόθηκε το δάνειο στην σημερινή αξία, η οποία ουσιαστικά θα είναι αυτή η οποία θα εκδικάζεται. Αυτή η διαφορά πρέπει να εγγραφεί ως ζημιά. Αυτό μπορεί να γίνει στο τέλος της τριετίας. Αυτό θέλει μια ρύθμιση ακριβώς για να αποτρέψει οποιαδήποτε. Αυτό είναι παροδικό, έτσι. Είναι παροδικό, δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Γιατί μετά από την τριετία, είπαμε, μπορεί να προκύψει θέμα για τον ίδιο τον δανειολήπτη, πολύ πιο σημαντικό. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, όπως ξέρετε, το θετικό αυτού του νόμου είναι ότι η τράπεζα αναλαμβάνει αυτό το μερίδιο. Ο δανειολήπτης πρέπει να προσαρμοστεί σε μια χαμηλότερη δόση που να ανταποκρίνεται στη σημερινή αξία του ακινήτου, αλλά πρέπει αυτή τη δόση να μπορεί να την εξυπηρετήσει. Άρα υπάρχει μια ισορροπία μέσα στον νόμο, η οποία είναι θετικό για το δανειολήπτη και ισορροπή σε σχέση με τη ζημιά που υφίσταται η τράπεζα σε πρώτο επίπεδο από την αναγνώριση της σημερινής αξίας του ακινήτου. Να ακούσουμε τώρα, παρακαλώ, την νομική σύμβουλο της ΕΚΠΙΖΟ, την κυρία Ολυμπία Λιναρδάτου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω, βάσει των δικών σας διαβεβαιώσεων, θα προστατεύετε με τον τροποποιημένο νόμο Κατσέλη το 60% των δανειολήπτων στεγαστικών δανείων. Τι θα γίνει με το υπόλοιπο 40%? Θεωρείτε ότι είναι ένα αμεληταίο ποσοστό, το οποίο δεν είναι άξιο προστασίας? Επιπλέον, θα πρέπει να ρωτήσουμε με τον κώδικα θεντολογίας τραπεζών, που κρίνεται ότι αυτοί θα πρέπει να παραπευθούν εκεί. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα μπορέσει να λύσει το πρόβλημα ο κώδικας δεοντολογίας τη στιγμή που σήμερα είναι ένα χρόνο σε εφαρμογή και έχει δείξει μηδενικά αποτελέσματα και μάλιστα οι πιο πολλές τράπεζες δείχνουν να τον αγνοούν? Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Ο κώδικας δεοντολογίας δεν έχει εφαρμοστεί. Ουσιαστικά πρέπει να ξεκινήσει τώρα να εφαρμόζεται. Ο κώδικας δεοντολογίας ενδυνάμει ένας μηχανισμός ο οποίος ενθαρρύνει και προτρέπει την αναδιάρθρωση των δανείων με βάση τα πραγματικά δεδομένα του νοικοκυριού. Και ενθαρρύνει αυτό που είπα πριν, ότι αν ενεργοποιηθεί σωστά, το τραπεζικό σύστημα αντιμετωπίσει σωστά το πρόβλημα του κόκκινου δανείου, μπορεί να τα απομειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Τώρα, η προστασία του 40% που είναι πάνω από τις 36.000 ετήσιο εισόδημα, αυτά τα νοικοκυριά, με βάση τα στατιστικά δεδομένα, ούτε στην προηγούμενη εκδοχή του νόμου Κατσέλη είχαν προστασία, παρά εικονική προστασία, διότι συνήθως αυτά τα νοικοκυριά έχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Και όπως ξέρετε, άλλα κίνητα, δηλαδή άλλες κατοικίες. Όπως ξέρετε, το πνεύμα του νόμου και πριν και τώρα παραμένει το ίδιο, ότι για να κρατήσω την πρώτη κατοικία μου πρέπει να εκποιήσω τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι δεύτερη, τρίτο ή τέταρτο σπίτι και ούτω καθεξής. Αλλιώς δεν υπάρχει προστασία. Αυτό λοιπόν, επειδή συνήθως στα στατιστικά μας τα νοικοκυριά που έχουν πάνω από το 64% στις 36.000 ευρώ, συνήθως η περιουσία που έχουν είναι διπλάσια της αξίας της πρώτης κατοικίας, ενώ όσο κατεβαίνεις κοινωνικά ισχύει το αντίστροφο. Γι' αυτό δεν σημαίνει ότι δεν, αλλά υπό τις δεδομένες συνθήκες κάπου έπρεπε να τραβήξουν τη γραμμή, προκειμένου, χωρίς να θυγεί ουσιαστικά αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον να γνωρίζουμε τα όρια αυτού που θα υπόκειται σε μια πραγματική προστασία. Η κυρία Κατερίνη, η κυρία Τόνια Κατερίνη, που είναι μέλος της πρωτοβουλίας Πληστηριασμοί Stop. Εγώ θα ήθελα να πάω στο ακόμη παρακάτω επίπεδο που η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θέλει να προστατεύσει, δηλαδή στο κομμάτι ανάμεσα στο 25% και στο 60%. Έχει διακηρύξει η κυβέρνηση ότι στην ουσία πάει για μια προστασία του 60%, αλλά στην πραγματικότητα κάνει μια παραδοχή ότι αυτό το ποσοστό, το 35%, είναι ένα ποσοστό ανθρώπων που θα μπορούσαν να πληρώνουν και για κάποιο λόγο δεν πλήρωναν. Και σήμερα θα μπορέσουν με κάποιο τρόπο να ανταπεξέλθουν στις δόσεις τους. Μήπως στην πραγματικότητα αυτή η αντίληψη μας οδηγεί στην σκέψη, που είναι και μια διεθνής τάση, ότι για να μπορέσεις τελικά να σώσεις το σπίτι σου, είτε είσαι στο 25% είτε είσαι στο υπόλοιπο 35%, θα πρέπει πρώτα να αγγίξεις το όριο της φτώχειας, να φτωχοποιηθείς πληρώνοντας μια δόση και στη συνέχεια να βρεθείς σε μια κατάσταση στην οποία θα μπορείς να σώσεις το σπίτι σου. Τι λέτε, κύριε Υπουργέ? Καταρχάς, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι για ένα νοικοκυριό τα 36.000 ευρώ αναφέρονται σε νοικοκυριά που με βάση είναι το 82% των ελληνικών νοικοκυριών, δηλώνουν μέχρι 36.000. Άρα ένα νοικοκυριό που είναι στα 30 ή στα 36.000 είναι αδύνατο να θεωρήσουμε ότι δεν μπορεί να εξυπηρετεί κάποιο δάνειο. Δεν έχει γίνεται. Εξυπηρετήσει μέχρι σήμερα. Ναι, ναι. Για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο. Πολύ σοβαρό λόγο όμως, τον οποίο πρέπει να το βάλουμε στα μέτρα του. Δεν μπορεί να το εξυπηρετήσει, διότι δανείστηκε σε μια στιγμή που ήταν πολύ ψηλή η αξία του ακινήτου. Πήρε ένα μεγάλο δάνειο και δεν έχει, ας πούμε, 1.000 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι αληθές. Έρχεται αυτός ο νόμος και λέει το εξής. Αναγνωρίζω λοιπόν ότι έπεσε το εισόδημά σου, ότι προέκυψε κρίση κτλ. Δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις τα 1.000 ευρώ που καλώς ή κακώς μπήκε τότε. Η πραγματική αξία του ακινήτου όμως σήμερα έχει μειωθεί 40%. Αυτό σημαίνει και 40% ότι θα μειωθεί η δόση την οποία καλείσαι να υπηρετήσεις. Αν το εισόδημά σου είναι σε αυτή την κατηγορία περίπου που υπολογίζουμε, τα 25 με 35.000 ευρώ, είναι λογικό να μπορεί να τα εξυπηρετήσει από εκεί και πέρα. Στατιστικά, το 90% των περιπτώσεων θα το εξυπηρετεί χωρίς πρόβλημα. Για να υπάρξει πρόβλημα σημαίνει ότι έχουμε εισόδημα σε αυτή την κατηγορία με δυσανάλογα πολύ ακριβό ακίνητο. Μόνο τότε οριακά μπορεί να πει κανείς ότι δεν καλύπτεται από τον νόμο και θα πέσει στον κώδικα δεοντολογίας. Στο 95% των περιπτώσεων των νοικοκυριών που είναι 20 έως 35.000, νομίζω ότι θα καλυφθούν πλήρως από τον νέο μηχανισμό όπως έχει φτιαχτεί στο εσωτερικό του. Πείτε το. Σας βλέπω ότι δεν ικανοποιείστε. Δεν ικανοποιούμε, γιατί θα ήθελα. Εγώ πιστεύω ότι εκτός από την ιδέα ότι μπορεί να έχεις ένα πολύ ακριβό ακίνητο, υπάρχει και η περίπτωση να έχεις πάρα πολλές άλλες υποχρεώσεις. Είτε υποχρεώσεις στην εφορία, είτε υποχρεώσεις στα ασφαλιστικά ταμεία, είτε και πραγματικές οικογενειακές υποχρεώσεις, παιδιά που σπουδάζουν κτλ. Αυτά δεν τα έχουμε ούτε απογράψει, ούτε λάβει υπόψη μας ως μέρημνα μέσα σε αυτή τη ρύθμιση. Να πω κάτι σε αυτό, κύριε Χατζηδάκη. Ναι, παρακαλώ. Είναι σημαντικό. Παρακαλώ. Νομίζω ότι μία από τις αλλαγές που κάναμε στον νόμο
Κατσέλη, τον Αύγουστο, είναι ότι το υπερχρεωμένο νοικοκυριό πλέον πηγαίνει στο δικαστή ως υπερχρεωμένο νοικοκυριό και ο δικαστής καλύτερα να τοποθετηθεί για το σύνολο των χρεών του και προς την εφορία και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ή ό,τι άλλα χρέη έχει και όχι μόνο το στεγαστικό του δάνειο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα πλέον στο δικαστήριο να αντιμετωπίσει ενιαία το υπερχρεωμένο νοικοκυριό και όχι αποσπασματικά. Και αυτό είναι από τα θετικά σημεία στο οποίο ένα υπερχρεωμένο νοικοκυριό πλέον πάει στην κυριολεξία σε ένα νόμο ο οποίος αφορά την υπερχρέωση του νοικοκυριού και όχι μία ή δύο κατηγορίες χρεών που έχει. Τώρα, δεν θέλω να φύγουμε από το θέμα αυτό. Αν υπάρχει άλλη ερώτηση για το θέμα των κόκκινων δανείων ή των πληστηριασμών, θα έρθω αμέσως. Το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα, λέγομαι Καραμανής Δημήτρης, είμαι φυσικοθεραπευτής και ξέχωρα από το όνομα και τη μορφή, είμαι ένας από τους 70.000 δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Μάλιστα. Οπότε πάνω σε αυτό το θέμα θα ήθελα καταρχήν να πω ότι έχω πάρει ένα δάνειο το οποίο ήταν 161.000 ευρώ το κεφάλαιο. Έχω πληρώσει ήδη αυτά τα χρόνια ένα κεφάλαιο πλέον των 65.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή χρωστάω 200.000 ευρώ στο κεφάλαιο μου. Δηλαδή, γιατί το πήρατε σε ελβετικό φράγκο? Το πήρα σε ελβετικό φράγκο καθώς απευθύνθηκα στην τράπεζα. Υπήρχαν διάφορα προϊόντα στη λογική του ότι εγώ ζήτησα ένα στεγαστικό δάνειο. Το ξέρατε ότι παίζεται και με τη συναλλαγματική ισοτιμία όταν το πήρατε? Δεν μπορούσα να γνωρίζω κάτι προσυμβατικά καταρχήν. Όλη η διαδικασία ήταν και στο προσυμβατικό κομμάτι αλλά και μέσα στη σύμβαση. Τώρα δεν θέλω να πω αυτό που λέτε εσείς. Αν ήταν. Όχι, ρωτώ, εγώ σας ρωτώ. Καλά κάνατε και με ρωτάτε. Ναι. Σας προτάθηκε αυτό, δηλαδή από την τράπεζα ως ένα προϊόν που μπορεί να σας δώσει χαμηλότερα επιτόκια, φαντάζομαι. Όχι, ή εσείς το επιλέξατε βλέποντας τα επιτόκια? Η αλήθεια είναι ατομικά, καθώς ρωτάτε εμένα, ότι εγώ εμπιστεύτηκα το διευθυντή στο ανθρώπινο κομμάτι, καθώς έβλεπα τον άνθρωπο, σε ανθρώπινο δηλαδή επίπεδο. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, ήταν ένα προϊόν το οποίο αποδείχθηκε τώρα... Πάμε όμως στο ερώτημά σας. Ναι. Εγώ έχω άποψη για αυτή που θα σας δυσαρεστήσει, γι' αυτό δεν θα την πω. Εγώ θέλω να ακουστείτε εσείς και να απαντήσει ο Υπουργός. Η επιστήμη έχει αποφανθεί, ναι, στον κύριο Υπουργό θα ήθελα να απευθυνθώ. Έχει αποφανθεί ότι το προϊόν έκρυβε και ένα επενδυτικό κατά κάποιον τρόπο τρίκ και ο Άριος Πάγος της Ισπανίας έχει ήδη σε αυτό μιλήσει κατά κάποιον τρόπο σε μια τελεσίδικη απόφαση. Τώρα σε σχέση με το κομμάτι της Ελλάδας σαν κοινωνία, θα ήθελα να πω στον κύριο Υπουργό, αν υπάρχει κάποια μέρημνα σε σχέση με την πολιτική λύση του προβλήματος και σε σχέση με το πώς αυτό το πράγμα θα εξελιχθεί και επίσης επειδή πριν από τις εκλογές είχατε δεσμευθεί ότι θα δώσετε μια λύση και θα μπείτε σε ένα τρόπο σκέψης υποστήριξης, γιατί μετά μετεκλογικά μπήκατε σε ένα κομμάτι να μας στείλετε στο δικαστήριο, όπως το είπατε και πιο πριν, κατά κάποιον τρόπο να φοβόμαστε ότι θα γεννηθούν καινούργια κόκκινα δάνεια, ενώ πριν είπατε ότι θα μπείτε σε έναν τρόπο σκέψης που θέλετε κατά κάποιον τρόπο να τα μειώσετε, και κατά κάποιον τρόπο ποια θα είναι η τώρα μέρημνά σας, δηλαδή ποιο είναι ο τώρα τρόπος σκέψης και δράσης σας. Μάλιστα. Λοιπόν, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Εκκρεμεί η οριστική απόφαση στο δικαστήριο για το θέμα των δανείων, των στεγαστικών δανείων που είναι στο ελβετικό φράγκο. Εμείς έχουμε δεσμευτεί, μόλις βγει η απόφαση, θα την νομοθετήσουμε. Το πνεύμα δηλαδή της απόφασης... Θα εφαρμόσετε την απόφαση. Μάλιστα. Είναι σαφής η απάντηση. Ελάτε. Το όνομά σας και το ερώτημά σας. Καλή σας μέρα. Παπαγιάννης Ανδρέας λέγομαι. Έχω αποστείλει στο γραφείο σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ένα αίτημα το οποίο πιθανώς θα μπορούσε να γίνει και πρόταση στη διάταξη στο νόμο περί των στεγαστικών δανείων, το οποίο έχει πρωτοκολληθεί με αριθμό 9331-2610. Αυτά η πρόταση που έχω κάνει είναι ότι όσοι έχουμε πάρει στεγαστικό δάνειο δεν είναι κόκκινο και μπορούμε οικειοθελώς να το παραχωρήσουμε πίσω στην τράπεζα, γιατί δεν μπορούμε πλέον να ανταποκριθούμε στη δόση, να το παίρνει η τράπεζα πίσω χωρίς κάποια άλλη επίπτωση για τον δανειολήπτη. Θα ήθελα να μελετήσετε αυτή την πρόταση. Εγώ δεν είμαι στα κόκκινα δάνεια. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Απλώς τώρα ζορίζομαι, που λέει ο λαός, να ανταποκριθώ στο δάνειο και θα ήθελα να το παραχωρήσω πίσω στην τράπεζα. Ναι, θα ήθελα να μου απαντήσετε αν σκέφτεστε ή αν έχετε δει την πρόταση, γιατί την έχει αναλάβει η κυρία Νουσάκη, η οποία είναι νομική σύμβουλός σας.
Νομίζω πολύ. Ότι είναι ένα θέμα το οποίο θέλει μελέτη. Όπως ξέρετε, είναι λίγο αυστηρό το πλαίσιο όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη δυνατότητα ενός δανείου να επιστραφεί ή να σταματήσει η συνέχισή του, κάνοντας προφανώς παραίτηση και από αυτά. Πρέπει να το κοιτάξουμε πάντως. Θέλει μελέτη. Μελέτη. Απλώς, αν θέλετε, σημειώστε μόνο το νούμερο του πρωτοκόλλου να το ρίξετε και αν θέλετε κάποια διευκρίνηση, ευχαρίστω τη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ελάτε. Το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα, Υπουργέ. Εδώ μιλάμε στον Ενικό. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, για το όνομα της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα είναι κόκκινη πλέον. Και όχι Ολυμπιακός. Καλά, θέλω να ρωτήσω κάτι. Ολυμπιακός. Και όχι Ολυμπιακός, λέω. Βρεωμένη. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Τα κόκκινα δάνεια έχουν προέλθει από όλη αυτή την κατάσταση εδώ και 5 χρόνια που έχουμε μείνει από δουλειές, που έχουμε καεί και δεν μπορούμε να τα εξυπηρετήσουμε. Θέλω να ρωτήσω, η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, τα 360 εκατομμύρια ή 260, μπορεί να κάνω και λάθος, διορθώστε με, γιατί έγινε και έχει χρεωθεί ο λαός το χρέος αυτό? Γιατί και πού πήγαν αυτά τα λεφτά της ανακεφαλοποίησης? Και πώς γίνεται να έχουν πάρει 260 εκατομμύρια και αυτή τη στιγμή οι τράπεζες να είναι κουφάρια? Εγώ λοιπόν γιατί καλούμε, αφού πληρώνω έμεσο φόρο και εξυπηρετώ λοιπόν την ανακεφαλαιοποίηση, γιατί εγώ πρέπει να πληρώσω το κόκκινο δάνειο? Μάλιστα. Λοιπόν, η τράπεζα, όπως ξέρετε, είναι η πιο απλή επιχείρηση στον κόσμο, γιατί από τη μια μεριά έχει καταθέσεις και από την άλλη έχει δάνεια. Δεν είναι τόσο απλή επιχείρηση. Οπότε όταν μια τράπεζα από τη μια μεριά φεύγουν οι καταθέσεις και από την άλλη κοκκινίζουν τα δάνεια, όπως καταλαβαίνετε, κανονικά πρέπει να κλείσει. Για να κλείσει όμως θα έχει τεράστιες επιπτώσεις, θα συμπαρασύρει και τις εναπομείνες στις καταθέσεις που θα πρέπει να εξαφανιστούν. Οπότε καλώς ή κακώς έχουμε αποφασίσει να βάζουμε κρατικό χρήμα και να γίνονται και άλλα πράγματα για να διατηρηθεί το τραπεζικό σύστημα. Μπορώ να ρωτήσω μια διευκρίνηση? Πόσο είναι το ύψος του συνόλου των κόκκινων δανείων? 100 δις. 123. Ενημερώθηκα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι. Η ανακεφαλαιοποίηση πόσο είναι? Η 260. Σημερινή, όχι, δεν έχουν δοθεί τόσα λεφτά. Κύριε Υπουργέ, από την έναρξη της πενταετίας και μετά το PSI, οι τράπεζες έχουν πάρει 260. Έχουν πάρει. Γιατί λοιπόν πρέπει να πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Είναι πολύ λιγότερα, δεν έχει σημασία όμως αυτό. Σημασία έχει ότι έπρεπε να δοθούν χρήματα προκειμένου να μην καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα, γιατί επαναλαμβάνω, οι συνέπειες θα ήταν τεράστιες και δεν θέλω να το σκεφτόμαστε κανείς εδώ. Και νομίζω ότι και τώρα η ανακεφαλαιοποίηση που έγινε αυτές τις μέρες, που τη θεωρώ πολύ πετυχημένη, τι εξασφαλίζει ουσιαστικά? Εξασφαλίζει ότι οι τράπεζες πλέον από 1η-1η θα είναι 100% ασφαλείς, πλήρως ανακεφαλαιοποιημένες και ικανές να κάνουν αυτό που όλοι φανταζόμαστε, να επανέλθουν οι καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα. Αυτό το έχουμε ακούσει, ότι θα είναι πλήρως εξασφαλισμένες σε όλες τις προηγούμενες ανακεφαλαιοποιήσεις. Αληθές. Εγώ δεν θα μείνω ότι έχασε το δημόσιο τα χρήματα που έχει βάλει. Έχασε το συντριπτικό ποσοστό, αλλά όταν μια οικονομία, πραγματική οικονομία, βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται, δεν μπορεί να έχεις ούτε υγιή δημόσια οικονομικά, ούτε υγιές τραπεζικό σύστημα, ούτε υγιές ασφαλιστικό σύστημα. Γι' αυτό και αν μπορούμε να πούμε το αλφάβητο, είναι ότι αν δεν μπει σε τροχιά ανάπτυξη οικονομία, το πρόβλημα θα επαναληφθεί. Και μία απάντηση σας χρωστάω. Είπατε ότι δεν υπάρχει νομοθεσία για τα funds. Δεν υπάρχει, αλλά έχετε από το αναλάβει δέσμευση στο μνημόνιο. Από το 2007, ναι, όχι, να πω ήδη αυτό. Funds έχουν όχι, αγοράσει όχι, δάνεια. Υπάρχει δέσμευση, όχι σήμερα, από το 2007. Υπάρχει δέσμευση στο μνημόνιο, η οποία λέει ότι πρέπει να φτιάξει την νομοθεσία.
Αλήθεια είναι αυτό, αλλά αυτό αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευση. Όπως ξέρετε, στο επόμενο κύκλο των συζητήσεων. Ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ανέβασε ένα tweet πριν από λίγο, με το οποίο σας ρωτά, κύριε Σταθάκη, αν ισχύει αυτό που του απαντήσατε σε ερώτηση στη Βουλή, ότι από 1η-1η-16 θα είναι σε εφαρμογή νέος αναπτυξιακός νόμος. Ισχύει. Αυτό το είπα και λίγο πριν. Η πρόθεσή μας είναι να νομοθετήσουμε πριν από τα Χριστούγεννα ή αμέσως μετά. Και να αρχίσει να ισχύει με τον καινούργιο χρόνο. Θα πάμε τώρα στον κύριο Γιώργο Σκούρα, που είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου του Ελληνικού Ίνου και βέβαια ένας από τους γνωστότερους και πιο πετυχημένους παραγωγούς στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Θα αρχίσω από το πρώτο ερώτημα. Τι σας έπιασε στο Υπουργείο Οικονομικών και τα βάλατε με το ελληνικό κρασί? Τα βάλατε με ένα αγροτικό προϊόν, τα βάλατε με ένα τομέα τόσο μεγάλο, γιατί όλα εδώ φαίνονται πολύ μεγάλα και πολύ σκληρά από αυτά που ακούω, αλλά πρέπει να πω μερικά νούμερα. 200.000 αμπελουργοί, 20.000 άνθρωποι που εργάζονται και 1.000 ενοποιεί, εκ των οποίων τα 300 στα Σπάργανα. Πώς αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες είναι νέες, σε ένα τομέα ο οποίος πάει τόσο μπροστά, θα μπορέσουν να αντέξουν αυτό το βάρος? Και το βάρος είναι ένα βάρος το οποίο δεν λέγεται σωστά. Λέγεται με έναν τρόπο εύκολο, 20 λεπτά το λίτρο, 15 λεπτά τη φιάλη. Αλλά όλο το κρασί το ελληνικό δεν είναι εμφιαλωμένο κρασί που κάνει 10-20 ευρώ. Το καταλαβαίνω. Το πολύ ελληνικό κρασί βρίσκεται, ας πούμε, σε ασκούς. Είναι το κρασί όλων μας, το κρασί των πατεράδων μας, το κρασί των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω. Και εκείνο θα πάει στο Θεό. Είναι αδιανόητο ότι η συνολική φόρη μαζί με το ΦΠΑ και τα 20 λεπτά θα ξεπεράσουν το 50% της αξίας του κρασιού. Και άλλη ερώτηση. Γνωρίζετε ότι ένας ειδικός φόρος... Να απαντήσει σε αυτήν και να επανέλθετε. Κύριε Υπουργέ. Ωραία. Όταν νομίζω ότι είναι, όταν μπαίνει ένας φόρος είναι πάντα μεγάλο πρόβλημα και ειδικά όταν μπαίνει σε μια μορφή παραγωγής την οποία θέλαμε όλοι να αποφύγουμε. Προφανώς είναι ένας συμβιβασμός που έγινε υπό τις δεδομένες συνθήκες. Ας το δούμε ως ένα έκτακτο και προσωρινό μέτρο. Το εννοώ αυτό. Απ' την άλλη μεριά το μέτρο αυτό τέθηκε με έναν τρόπο όπου εξαιρέθηκαν οι εξαγωγές, άρα να μην επηρεαστεί καθόλου η εξαγωγική δραστηριότητα και μειώθηκε σε ένα επίπεδο το οποίο η δυνατόν θα έχει το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο. Θα έχει όμως αντίκτυπο, συμφωνώ μαζί σας, μόλις ξεπεράσουμε και την επόμενη... Έκτακτο και προσωρινό, τι εννοείτε? Ενώ μόλις ξεπεράσουμε ένα κάβο δημοσιονομικής... πλήρους δημοσιονομικής ισορροπίας. Θα πάρετε πίσω το φόρο, αυτό εννοείται, στο τέλος? Εννοώ ότι είναι κάτι, γίνεται υπό την πίεση κάποιων δημόσιων οικονομικών τώρα που γιατί πρέπει να. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε καν ένα φόρο να έχει μπει και να στη συνέχεια να έχει αποσυρθεί. Δεν είναι, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι. Αν έχετε σκεφτεί πώς θα τον εισπράξετε, γιατί πριν την εκπομπή. Είναι στην κατανάλωση. Ο κύριος Σκούρας μου έλεγε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πρακτικά να βρείτε το μηχανισμό εισπράξης. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο. Αυτή γιατί... είναι η επόμενη ερώτηση, διότι όλος ο κόσμος αγωνιά. Διότι, ως γνωρίζετε, ένας ειδικός φόρος... Είναι πολύ οργανωμένη βιομηχανία πλέον του κρασιού, οπότε... Α, γι' αυτό τη βρήκατε και μας... Μπράβο. Όχι, τέλεια. Αυτό είναι στα θετικά σας. Είναι πολύ οργανωμένη. Είναι πολύ οργανωμένη. Είναι σίγουρο. Αλλά είναι σίγουρα. Ο κλάδος του κρασιού έχει πολλές ταχύτητες. Αγωνιούμε για τις ταχύτητες. Γιατί υπάρχουν ταχύτητες που πάνε με 1.000 και άλλες που έρχονται από πίσω πολύ αργά και πολύ ήρεμα. Και αυτό είναι, εάν λοιπόν, επειδή έχουμε την εμπειρία του ειδικού φόρου, επειδή γνωρίζουμε ότι, γιατί τον έχουμε, είναι μηδενικός, επειδή γνωρίζουμε ότι αυτό γίνεται με αποθήκες φορολογικές, με τελωνιακούς χώρους, τρομάζει όλος ο κόσμος σήμερα, κύριε Υπουργέ, που αφορά το κρασί, στην ιδέα ότι θα βάλουμε τόση γραφειοκρατία και τόσο βαρύ σύστημα μέσα μας. Υποσχεθείτε μας ότι αυτό το πράγμα, αφού το δείτε και αφού γίνει, δεν θα δημιουργήσει κι άλλα προβλήματα, τα οποία θα είναι προβλήματα βαριάς γραφειοκρατίας αφενός και που θα θέτουν και θέματα αθεμή του ανταγωνισμού, διότι μισή Ελλάδα θα είναι φορολογική αποθήκη και άλλη μισή όχι. Νομίζω ότι ναι. Η πρόθεση είναι να είναι προφανώς ένας φόρος στην τελική κατανάλωση του κρασιού.
χωρίς διαφορά αν είναι εισαγόμενο ή εγχώριο ή οτιδήποτε άλλο. Παραλαμβάνω, εξαιρούνται εξαγωγές. Άρα θεωρητικά μπορεί να γίνει με πολύ απλό τρόπο. Τώρα, αν υπάρχουν αυτές οι πολλές ταχύτητες που υπονοήσατε, μπορεί να κάνουν το σύστημα πιο περίπλοκο, αλλά φαντάζομαι ότι ο κύριος όγκος είναι αυτός που θεωρούμε ότι είναι οργανωμένο με έναν τρόπο που θα ανταποκριθεί πλήρως. Βέβαια, κάτι που δεν είπε ο κύριος Κούρας, το υπενήχθηκε κάποια στιγμή βέβαια, είναι ότι όταν θα ανέβει η τιμή του κρασιού στα προϊόντα που πουλάει, πολλοί από τους καταναλωτές του κρασιού θα στραφούν στο χήμα, το οποίο είναι ανεξέλεγκτο, το οποίο ούτε σήμερα φορολογείται, ούτε και αύριο θα φορολογηθεί. Και εκεί η απώλεια για το δημόσιο ταμείο θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Θα έχετε διπλή ζημιά, θα έχετε χαλάσει έναν κλάδο και θα έχετε χάσει και έσοδα. Γιατί εγώ προσωπικά αμφισβητώ για το αν θα καταφέρετε, κυρίως φορολογώντας με αυτόν τον τρόπο το κρασί, να εισπράξετε αυτά που έχετε βάλει στόχο. Το εύχομαι τουλάχιστον να πάει, να πιάσει τόπο η ταλαιπωρία όλου του κόσμου, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε. Λοιπόν, θα φύγουμε από το κρασί τώρα και θα πάμε στο βιβλίο. Και θα ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάροπουλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου και ο πρόεδρος των εκδόσεων Μίνωας. Κύριε Υπουργέ, αν και θα σας δω και αύριο το πρωί στις 10 η ώρα για το ίδιο θέμα, θα ήθελα... Τώρα εδώ να δεσμευτεί δημόσια. Έτσι. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι το θέμα μας δεν το προξενήσατε εσείς. Προέρχεται από νόμο της κυβέρνησης Σαμαρά, που με την δικαιολογία της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, τη δικαιολογία των μεταρρυθμίσεων και χωρίς κανένα πραγματικό φορολογικό κέρδος, για τη χώρα δηλαδή, καταργεί τον νόμο της ενιαίας τιμής, έναν νόμο ο οποίος περιόριζε τον ανταγωνισμό των βιβλιοπωλείων μόνο στο ποιοτικό κομμάτι, στην ποικιλία των τίτλων, στο εξειδικευμένο προσωπικό και όχι στον πόλεμο των τιμών. Έκτοτε, έχουν κλείσει πολλά βιβλιοπωλεία και αυτή τη στιγμή φιλορροούν ακόμη περισσότερα, ακόμη και αλυσίδες βιβλιοπωλείων. Θα υπενθυμίσω ότι το Μάρτιο του 2014 ο τότε αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Τσίπρας μας υποσχέθηκε ότι θα κάνει τα πάντα όταν γίνει κυβέρνηση για να διορθωθεί αυτός ο νόμος. Που ηρίστο εν παρόδο είμαστε μάλλον η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που κατήργησε τον νόμο αυτόν. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης ισχύει αυτός ο νόμος και για να σας βοηθήσω να μην ισχυριστείτε κι εσείς ότι φταίνε οι θεσμοί και η Τρόικα, μόλις στις αρχές του μήνα Νοεμβρίου στην Αμερική, στις διαπραγματεύσεις για το διεθνές εμπόριο, ο Ευρωπαίος διαπραγματευτής έβγαλε από το τραπέζι τον νόμο ενιαίας τιμής που ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Τι θα κάνουμε γι' αυτό? Εκτός Ισπανίας, Αγγλίας και μερικών άλλων. Ακριβώς. Ναι. Okay. Λοιπόν, αφορά τα μισά βιβλία και όχι όλα. Έστειλαν και στον κύριο Υπουργό οι Γερμανοί εκδότες και βιβλιοπόλες επιστολή σχετική. Νομίζω ότι είναι ιδεοληψία η αιτία που προκλήθηκε αυτό το μέτρο. Λοιπόν, συμφωνούμε καταρχάς. Φιλελεύθερη ιδεοληψία, να το προσθέσω. Ναι, ισχύει για... δεν ισχύει για όλα τα βιβλία. Η ενιαία τιμή έχει διατηρηθεί για το λογοτεχνικό βιβλίο. Καλά το... Καλά το πάτε, αλλά δεν είναι πρακτικά έτσι. Okay. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος και ισχύει... Πάντως δεν έχει διατηρείται η ενιαία τιμή για ένα μεγάλο μέρος της αγοράς που είναι το λογοτεχνικό ισχύει βιβλίο. Ισχύει μόνο για το καινούργιο λογοτεχνικό βιβλίο και μόνο για την πρώτη έκδοση που αν τύχει ένα βιβλίο να είναι πετυχημένο και εξαντληθεί στους πρώτους τρεις μήνες, εξαφανίζεται και η προστασία. Τότε ακυρώνεται έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, εγώ εκτιμώ, καταρχάς συμφωνώ μαζί σας, είναι αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα βρούμε τον τρόπο στην κατάλληλη χρονική στιγμή για να επαναφέρουμε. Κατάλληλη χρονική στιγμή, ακούμε. Να επανέλθει. Αυτό το έχουμε πει. Δεν γίνεται να ακυρώνουμε θέματα τα οποία είναι σε μια διαδικασία εξέλιξη και πάνε. Αλλά το έχουμε κάνει. Αν τους πάτε στην Τρόικα τους Γερμανούς, νομίζω ότι μπορεί και να αλλάξουν γνώμη. Υπάρχει μια διαδικασία συζήτηση, νομίζω, και με τον ίδιο τον ΟΣΑ για μια σειρά από θέματα. Ένα από αυτά είναι αυτά τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν μια γρήγορη αντιμετώπιση αυτού του θεμάτου.
Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Γιώργο Χότζογλου. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισιτισμού και Τουρισμού. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Επιτέλους θα έλεγα, βρισκόμαστε. Γιατί έχουμε κλείσει ραντεβού δύο φορές. Δύο φορές είχε αναβληθεί από την πλευρά σας. Συγγνώμη, μία φορά από την πλευρά σας. Τη δεύτερη μας παραπέψατε σε διευθυντές γραφείων και σε γενικούς γραμματείς. Πάρα πολύ σύντομα. Δημόσια μετεκπαίδευση στον τουρισμό. Ο μόνος κλάδος που φέρνει λεφτά στη χώρα, εκτός των θεσμών, είναι ο τουρισμός. Τι κάνουμε με τη δημόσια μετεκπαίδευση? Σας έχω φέρει το 1077 του 80. Είναι ο νόμος που επιβάλλει τη μετεκπαίδευση. Ξέρετε, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό πλέον είναι πιο πολύ εμπειρικοί. Και αυτό έχει κατά επιλογή νική τους, κατά επιλογή των εργοδοτών. Έχει δώσει λοιπόν αυτός ο νόμος το δικαίωμα, με τη συμπλήρωση 300-350 ενσήμων, να φοιτήσουν στις σχολές της ΠΡΟΙΣΤΕ, αργότερα ΟΤΕΚ, τώρα έχει πάει στο Υπουργείο το δικό σας. Ναι. Όχι από εσάς, από την κυρία Κεφαλογιάννη. Για να αποκτήσουν επαγγελματική ιδιότητα. Έχουμε φτάσει τέλη Νοεμβρίου, κύριε Υπουργέ. Και σχολές δεν γίνουν. Έχω κάνει 4 συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα. Αλήθεια, γνωρίζετε πόσους Γενικούς Γραμματείς έχει το Υπουργείο Τουρισμού? 2 έχει. Ένα μικρό Υπουργείο, όπως είναι το Υπουργείο Τουρισμού, έχει υπουργό, αναπληρωτή υπουργό και 2 Γενικούς Γραμματείς. Που στο συγκεκριμένο πρόβλημά μας συγκρούονται οι αρμοδιότητές τους. Και δεν μπορούμε να επανελειτουργήσουμε τις σχολές. Τον καιρό των μνημονίων και των προηγούμενων κυβερνήσεων, καταφέρναμε και λειτουργούσαμε τις σχολές σε 4 πόλεις. Ναι. Αθήνα, Ρόδο, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Κακώς. Στο μόσαν αυτές οι πόλεις. Δεν υπάρχουν πλέον μαθητές. Είχαμε την πληροφόρηση ότι υπήρχαν κονδύλια στο Υπουργείο για να παλειτουργήσουν οι σχολείς σε όλη την επικράτεια. Απλώς δεν μπορούσε ο αρμόδιος να τα απορροφήσει, γιατί δεν του είχαν αποδοθεί αρμοδιότητες με ΦΕΚ. Σας ρωτάω λοιπόν εδώ πέρα ευθέως, σας ρωτάω. Θα επαναλειτουργήσουνε? Φυσικά. Φέτος θα τις έχουμε? Και με ποιο τρόπο? Είναι εξάμηνης διάρκειας και θα ξεκινήσουν η σεζόν. Θα φύγουν οι εργαζόμενοι να πάνε στα ξενοδοχεία. Πότε θα ξεκινήσουν, κύριε Υπουργέ? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Η κατάσταση που παραλάβαμε ήταν δραματική. Από ποια κυβέρνηση? Γιατί είσαι στη δεύτερη φορά τώρα. Όχι, αυτή που... Καταλάβατε τι λέω. Δραματική έως εντελώς μη λειτουργική. Εμείς έχουμε κάνει μεγάλες δεσμεύσεις για την αναβάθμιση αυτή της εκπαίδευσης. Έχουμε δεσμεύσει πόρους ήδη στο ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση αυτών των σχολών. Και θα αλλάξουμε και το θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να γίνουν αξιόπιστη όλη η τουριστική εκπαίδευση. Είναι μεγάλος τομέας που θα επενδύσουμε ακριβώς σε αυτό το τομέα. Καταλαβαίνετε ότι η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα. Ναι. Και εύχομαι να μείνει στην πρώτη κυβέρνηση, ναι, που θα λειτουργήσουν οι σχολές. Σας ευχαριστώ. Πολλά ερωτήματα, Υπουργέ, στο διαδίκτυο για τα τέλη κυκλοφορίας. Ρωτούν γιατί αυξάνεται και στα μικρά και στα μεγάλα κυβικά. Μπορώ να επικαλεστώ ότι είναι δουλειά του κυρίου Αλεξιάδη, οπότε να δηλώσω μερική άγνοια. Και λένε, το βασικό επιχείρημα είναι ότι θα υπάρξουν λιγότερα έσοδα καθώς θα κατατεθούν πολλές πινακίδες. Λογικό δεν είναι? Ήδη, όταν, είναι καταρχήν, τα αυτοκίνητα από το 2010 και εδώ ανεβαίνει η τιμή. Κάποια από τα αυτοκίνητα από το 2006 και εδώ μειώνεται. Πάλι. Όχι. Τα πιο παλιά. Τα πιο παλιά. Δηλαδή έχουμε έναν, στα 10 αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή και είναι πάνω από 1.400 κυβικά, περίπου τα 8 θα πλώσουν παραπάνω τέλη κυκλοφορίας φέτος. Είναι λογικό να επισημαίνουν και στο Twitter του κ. Χατζηνικολάου ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε περισσότερες καταθέσεις πινακίδων από ό,τι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και επίσης είναι παράλογο να αυξάνονται τα τέλη σε αυτοκίνητα που ρυπαίνουν. Δηλαδή κάποιος που πήρε μια νέα τεχνολογία σε αυτοκίνητο αυτό, θα το πληρώσει μάρμαρο. Ενώ κάποιος Αυτό είναι μια αναδιανομή με ένα ίδιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Είναι πάντα σε βάρος του έντιμου και αυτού που έκανε ένα προγραμματισμό. Όπως, τώρα συγγνώμη που πετάγομαι σε ένα άλλο θέμα, αλλά και στα δάνεια, κάποιος που, ο οποίος εξυπηρετεί το δάνειό του διότι κόβει από αλλού για να είναι έντιμος, δεν αναπροσαρμόζει το δάνειό του στην εμπορική αξία που είναι πολύ χαμηλή, παρά μόνον
του ανθρώπου που κοντεύει να το χάσει. Δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε ότι η αναδιανομή, θέλω να πω, είναι λίγο περίεργη που έχετε κάνει σε όλα τα θέματα. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα. Όλοι πρέπει να έχουμε την αίσθηση του μέτρου σε αυτά τα πράγματα. Προφανώς η κρίση έχει χτυπήσει με άνισο τρόπο διάφορα εισοδήματα και κοινωνικές ομάδες. Στοιχειώδες κανόνες κοινωνικής αλληλεγγύης. Πρέπει τη στιγμή που παίρνεις ένα μέτρο για να στηρίξεις αυτή την ομάδα που έχει χτυπηθεί περισσότερο από την κρίση, να μην προτρέπεις το ότι αυτό μπορεί να ευνοεί περισσότερο αυτόν έναντι αυτού ο οποίος για κάποιο λόγο συνεχίζει είναι στοιχειώδης κανόνες αυτή τη στιγμή να έχουμε την αίσθηση του μέτρου. Σε όλα τα πράγματα βέβαια, και στα κόκκινα δάνεια και παντού, πρέπει πάντα κάποιος να ξέρει που να τραβήξει τη γραμμή, ότι αυτός ο οποίος συνειδητά προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτό το σύστημα της κοινωνικής αλληλεγγύης, δεν πρέπει να το επιτρέπουμε να το χρησιμοποιεί. Αλλά μέχρι εκεί, η γενική αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης που ισχύει σε όλα τα πράγματα αυτά σε μια προσπάθεια μικρών ή μεγάλων αναδιανομών που διαναδιατηρήσουν στο να λύνεται και να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, νομίζω ότι πρέπει να μας... Πάντως όλη η συζήτηση γίνεται για το πώς θα διαχειριστούμε το κόστος της κρίσης. Και ενώ είστε αρμόδιος, δεν έχουμε πει τίποτα για το πώς θα ξεκολλήσουμε το κάρο, πώς θα μπει σε τροχιά ανάπτυξη οικονομία. Μιλάτε και μιλήσατε για ένα νέο αναπτυξιακό νόμο. Οι αναπτυξιακοί νόμοι δίνανε επιχορηγήσεις. Και έχουμε πολύ πικρή πείρα από αυτό. Γιατί μπαίνανε και αεριτζίδες κλπ. Που έπαιρναν τις επιχορηγήσεις. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα έχει πιο, ας το πούμε, έξυπνες λύσεις, πιο έξυπνα κίνητρα, να δώσει δηλαδή φορολογικά κίνητρα και άλλα κίνητρα. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι επενδύσεις εξαρτώνται από το ζήτημα της σταθερότητας. Ο άλλος, αν νιώθει ότι υπάρχει ρευστότητα, πολιτική ανασφάλεια, δεν θα το κάνει το βήμα. Υπάρχει ένα ζήτημα σε αυτό το επίπεδο. Οι προθέσεις σας είναι δεδομένες, αλλά έχουμε ένα όριμα 8 μέτρων. Το ενδεχόμενο μιας κοινωνικής αναταραχής. Φρέσκια είναι, οι κάλπες είναι φρέσκες, το αποτέλεσμα, αλλά βλέπετε ότι και ο κόσμος τώρα έρχεται ο λογαριασμός. Φοβάστε το ενδεχόμενο μιας κοινωνικής αναταραχής η οποία ενδεχομένως θα σας εκτρέψει. Θα απαντήσετε μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστώ για την... Κάψιμο χθες, αλλά τσίμπησα τηλεφωνάκι. Ωχ, το όνομα. Καλά, σε μία μίλησες και δεν θυμάσαι όνομα. Άκουσε. Πάρε στο 11888 για ονοματεπώνυμα. Σταθερά, κινητά και διευθύνσεις. 11888, σούπερ αριθμός! Βίκο, τώρα αντικολλητική ψιστιέρα μόνο 13,90. Τηγανίζει, μαγειρεύει, ψήνει και δεν πιάνει καθόλου χώρο. Ψήνεστε, Βίκο, αξίζει, δεν κοστίζει. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας.
το Σάββατο αποκλειστικά στην Αγορά. Αλκίνοος Ιωαννίδης. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, η ζωντανή ηχογράφηση από το Γιάλινο Μουσικό Θέατρο. Δύο CD με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του. Μαζί, Dallas Buyers Club, Matthew McConaughey, Jennifer Garner και Jared Leto στην ταινία που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και βραβεύτηκε με 3 Oscar. Αυτό το Σάββατο μη χάσετε την Αγορά. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Κάψιμο χθες, αλλά τσιμπήσα τηλεφωνάκι. Ωχ, το όνομα. Καλά, σε μία μίλησες και δεν θυμάσαι όνομα. Άκουσε, πάρε στο 11888 για όνομα τεπώνυμα. Σταθερά, κινητά. Και διευθύνσεις. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Την Κυριακή με τη Real News. Compact Disc Club Esperanto. Μία συλλογή με υπέροχα τραγούδια από τις γειτονιές του κόσμου σε δύο CD. Μαζί, Θερμοπύλες, η πιο άνηση αναμέτρηση της ιστορίας. Άλλο ένα τεύχος της μοναδικής σειράς Μεγάλες Μάχες από τα ιστορικά θέματα. Ακόμη, Real Escape. Προτάσεις για χειμερινές αποδράσεις σε 21 προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παίζουμε με το χιόνι σε ορεινά χωριά και κάνουμε Χριστούγεννα σε λαμπερές πόλεις. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Βίκο, τώρα αντικολλητική ψυστιέρα μόνο 13,90. Τηγανίζει, μαγειρεύει, ψήνει και δεν πιάνει καθόλου χώρο. Ψήνεστε, Βίκο, αξίζει, δεν κοστίζει. Ζαλίζομαι. Αέρα, αέρα. Έλα Καζανόβα, πάρε ανάσα. Νεράκι να πάρει. Το 11888 να πάρει. Ναι. Για νοσοκομεία, φαρμακεία, γιατρούς. Και διαγνωστικά κέντρα. Α, ε. Ναι. 11888. Σούπερ αριθμός!